Κάντε και ένα δεύτερο. Εσείς θα κάνετε? Θέλουμε. Α, εντάξει. Πάρα θέλουμε. Πολύ. Ωραία. Ξέρεις γιατί, γιατί δεν ξέρω να το σκέφτεσαι και εσύ, να είναι κοντά ηλικίες. Δηλαδή μετά δεν άμα έχω δεν ζητήματα. Ορίστε. Δεν έχω τέτοια ζητήματα. Δεν έχεις. Όχι. Τώρα τι να είναι το ένα μικρό και το άλλο να είναι μεγάλο και να μην έχουν σχέση. Μα δεν αισθάνομαι τώρα εγώ ότι. Σωστό. Δηλαδή να πιεστώ να κάνω κάτι για να είναι κοντά τα παιδιά στην ηλικία. Άρα θέλετε να το κάνετε. Δεν λίγο... θα είναι ευτυχισμένη μανούλα και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί να είναι ευτυχισμένη μανούλα. Γιατί το βλέπεις έτσι. Γιατί μεγαλώνω κιόλα, δεν μου είναι εύκολο. Δεν είμαι μικρή σαν και σαν εγώ. Άρα ιδανικά θα θέλετε να κάνετε πότε ένα παιδί, α πούμε. Σιγά βρε Κατερίνα τώρα. Υπερβάλλει. Όχι. Δεν υπερβάλλω. Μικρή αυτά είσαι. Τα πράγματα θέλουν και το χρόνο τους για να γίνουν και για να είσαι γερός και δυνατός και να έχεις όρεξη και δύναμη για να μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Εγώ, ας πούμε, το διάστημα που κρατερός έλειπα από το σπίτι πάρα πολύ καιρό, γιατί, πάρα πολλές ώρες την ημέρα, γιατί δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ σε είχε κάτι ωραία. Είχε διαφορετικές δουλειές, πολλές, πολλά χρόνια. Μιλάμε τα είδα όλα συνεχόμενα, δεν φαντάζεσαι δεν τώρα. Ήταν αυτό. Ναι. Αισθάνθηκα πραγματικά πάρα πολύ ζορισμένη. Λέω, οι γυναίκες που μεγαλώνουν μόνο στα παιδιά, πώς είναι ρε παιδιά. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Εμάς είναι και ντούρασελ το παιδάκι, δηλαδή κοιμάται μία η ώρα το βράδυ, δύο η ώρα το βράδυ. Έχει καλλιτεχνική ρίζα το παιδί. Και τι ώρα ξυπνάει? Δεν ξυπνάει ιδιαίτερα αργά. Δηλαδή ξυπνάει 8-9 η ώρα. Το βράδυ σας το κοιμάται εσερί. Ναι. Άρεστε, μην μιλάτε καθόλου, Κατερίνα. Και όχι, εσείς όχι. Την παίρνετε. Όχι, όχι. Τώρα πια. Εντάξει, τώρα πια έχετε 2,5 χρονών. Τώρα δηλαδή έχει κανένα μήνα που κοιμάται σερή. Την παίρνετε μαζί σας στο κρεβάτι. Δεν την αφήνω από το κρεβάτι μας.